Λοιπόν, Εμεί πάμε να συνεχίσουμε την πολιτική μα ε, κουβέντα. Από άλλη οπτική όμω, αυτή τη φορά. Από άλλη. Πάμε τώρα από την οπτική, από το ΜΕΡΑ25, mm. ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Και μαζί μα είναι ο υποψήφιο ευρωβουλευτή, ο κύριο Μιχάλη Κριτσοτάκη. Mm. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, καλησπέρα στου ακροατέ μα, του τηλεθεατέ μα. Ε, και να πω ότι μήπως πρέπει να ψάξουμε, αλλά δεν είναι θέμα ρεπόρτερ, είναι θέμα πολιτικού. Mm. Ε, τι γίνεται με την πολιτική. Στην Ελλάδα, που λένε όλοι πού είναι η αντιπολίτευση, εγώ θα έλεγα πού είναι και η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει και σε μια, Ευρώπη. σε μια Ευρώπη που γίνονται οι εκλογέ, που βλέπουμε ότι περίπου 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε καλούνται να αποφασίσουν για το παρόν και το μέλλον του. Με νοπό το τραυματικό αποτύπωμα από την Ουκρανία, έναν πόλεμο mm -hmm. διαρκεία, ε, δεν νομίζω ότι να να θα εξακολουθεί. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε και μια φρικαλέα γενοκτονία στη Γάζα. όπου δεν είναι ο πρώτος συμμέτοχος, αλλά δεν είναι και κάποιος αντικειμενικός έστω παρατηρητής. Πολύ περισσότερο δεν είναι και κάποιος που mm -hmm. πάει να αποτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Και συζητάμε για αυτά. Εκλογές είναι. Α, το μόνο ερετό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιο είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Όλα τα άλλα αυτά που αποφασίζουν δηλαδή mm -hmm. δεν είναι αιρετά. Για ποια δημοκρατία? Ανοίξατε όλη την ατζέντα <laughs> και δυναμικά. <laughs> με το καλησπέρα σα. Ναι, να ψάξει λοιπόν ο ρεπόρτερ η, η κοκκάλι στην προηγούμενη, που είναι και έμπειρη. Να ψάξει την ατζέντα. Πού είναι η αντιπολίτευση, ποια είναι η άλλη πολιτική, για να ασχοληθεί και ο κόσμο και να μην λέει: Δεν πάω να ψηφίσω. Είπα να ψηφίσω ό,τι να είναι, δεν με νοιάζει. <laughs> λοιπόν, ανοίξατε την ατζέντα κατευθείαν και μα είπατε και για την Παλαιστίνη, Ευρωπαϊκή Ένωση. <laughs> ε, είπατε δεν είναι ο πρώτο συμμέτοχο, σωστά έτσι. <laughs> ναι, δεν είναι. είναι... Οι Αμερικανονατοικοί mm -hmm. και αυτοί που κρατάνε την ουρά του νηφικού από πίσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά κύριε Κριτσοτάκη, δεν είναι όμω αυτή τη φορά, δεν βλέπουμε και λίγο διαφορετικά δεδομένα, έστω και σε λεκτικό, σε επικοινωνιακό επίπεδο, ακόμα και από τι ίδιε τι ΗΠΑ σε σχέση με τα όσα ίσω είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ και την πολύ στενή συνεργασία του με το Ισραήλ. Το να σε πολιτεί... κάψω, Γιάννη, να σα λείψω λάδι. Δηλαδή, με λίγα λόγια. Αφού τους εξοπλίσαμε, αφού τους ισχυροποιήσαμε, αφού κάναμε τη θέση τους στρατηγική και ε, κυρίαρχη uh -huh. σε όλη την περιοχή, τώρα τους λέμε ε, «Δεν κάστε λίγο φρόνιμα» αλλά δεν καστε λιγο χρόνο, αλλα δεν καθονται ε, και θα τους κάνουμε ντά. Ναι. Λοιπόν, ε, τώρα αυτό δεν νομίζω να είναι υπερβολικό. Υπερβολικό είναι αυτό που συμβαίνει, όχι αυτό που περιγράφω εγώ. Εγώ το περιγράφω με ίσως όχι πολύ μελανά χρώματα. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της ειρήνης. Α, το θέμα της ειρήνης και του πολέμου. Γιατί η ειρήνη και πόλεμο είναι κάτι που άμα έχει το ένα, είναι σαν τραμπάλα. Ναι. Όταν μια άκρη, κατεβαίνει η άλλη. <συστά> λοιπόν, ε, δεν είναι και θέμα οικολογία. Για ποια πράσινη Ευρώπη, όταν οι πόλεμοι δεν είναι κάτι που το αποτρέπουμε, αλλά είναι κάτι που θέλαμε να το ενισχύσουμε. Μου έλεγε κάποιο, ξέρει λέει πω είναι αυτή η βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πούμε, και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι ε, στην Ουκρανία, α πούμε, ενώ δεν τη δίνει στην Παλαιστίνη. Είναι σαν να μαλώνουν δύο και εσύ δίνει τον ένα μαχαίρι. Δηλαδή να μην ε, παίξουν ξύλο, να ε, σκοτωθούν. Ε, και να πω και κάτι άλλο. Εκατό εκατομμύρια είναι οι Ευρωπαίοι πολίτε που παλεύουν με το όριο ή κάτω από το όριο, λίγο πάνω από το όριο τη φτώχεια. Εκατό δισεκατομμύρια είναι αυτά που δίνει ε, στην ενίσχυση τη ε, της, ε, Ουκρανία. Και τι προτείνετε, Να μην βοηθήσουμε την Ουκρανία, Ένα πόλεμο μέσα στην Ευρώπη. Προτείνω το εξή. Μήπω η βάση. Να ανοίξω τώρα ένα άλλο θέμα. Ναι. Τώρα κάνω τον πυροσβέστη και τον εμπριστή μαζί. Λοιπόν, <laughs> να, <laughs> να πω ότι, Μήπω είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια που έχει να κάνει με τον πόλεμο. Δηλαδή, όταν η Ευρώπη είχε ε, να αγοράσει ας πούμε, με, ε, για την ενέργειά τη το φυσικό αέριο, είτε από τη Ρωσία είτε από την Αμερική είτε από όπου θέλει, εν πάση περιπτώσει. Ε, κάποιοι ε, επιδίωξαν στρατηγικές κινήσει κάνανε, για να μπορέσουν να ε, βάλουν φωτιά και να γίνει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και μετά, είπαν, αφού γίνεται πόλεμος, σας τιμωρούμε, κλείνουμε τη στρόφιγγα, σταματάει ο αγωγός και έτσι παίρνουμε το αέριο από τι ΗΠΑ Πολιτείες, που το κάνουμε από υγρό, το κάνουμε για να μεταφερθεί Στερεό, που σημαίνει βάζουμε λεφτά mm -hmm. και μετά τα θέλουμε. έτσι Λοιπόν, μετά το βάζουμε στο καράβι που είναι ακριβό, ενώ ο αγωγό δεν, δεν κόστιζε, και μετά το φέρνουμε εδώ και δεν έχει ανταγωνισμό. Τρία πράγματα δηλαδή. Ε, όλα αυτά ποιο θα τα πληρώσει, ο καταναλωτή. Αλλά ο καταναλωτή είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Ποιο μεγαλώνει την ακριβία. Αλλά να σα πω κάτι τώρα. Mm -hmm. Εγώ αναγνωρίζω όταν ο αντίπαλο, α πούμε, ας πούμε η ελληνική κυβέρνηση, που είναι νεοφιλελεύθερη, που είναι δεξιά, που είναι. Κάνει και κάτι καλό. Ε, έκανε επιστολή. <laughs> έκανε μια επιστολή. <laughs> δηλαδή, μήπω είναι σαν τι επιστολέ του Βελόπουλου, αυτέ του Ιησού Χριστού και τα λοιπά. Έλεος, δηλαδή, αυτό Α, βρήκε τώρα, και να κάνει, η αυτή η, είναι κύριε, η απάντηση. Κύριε Κρυζοτάκη, συγκεκριμένη. Στην Φόντερ Λάιν. Γύρω από Φόντερ Λάιν. Ναι, εντάξει. εντάξει. Είναι δηλαδή, άμα, αν κάνει και άλλε τρει. Αν κάνει πιαστεί. και άλλε τρει, δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα ανατραπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είναι, νομίζω, για κλάματα, γιατί αν πει για γέλια, δεν σηκώνει. Εμεί θέλουμε να ανατρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Εμεί θέλουμε να ανατρέψουμε την πολιτική τη. Αλλά όταν αυτή η πολιτική είναι σχεδιασμένη, δεν έτυχε, πέτυχε. Για να πω και μια διαφήμιση. Ε, λοιπόν, τότε ε, πρέπει να δούμε εκ βάθρων να σα πω κάτι, γιατί θα με ρωτήσετε ασφαλώ. Γιατί να ψηφίσουμε, α πούμε, ε, Όχι ο το... κόσμο. Ναι. Γιατί να ψηφίσουμε την Ενωτική Πρωτοβουλία Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Θα σα πω. Όχι γιατί μπορεί να το ανατρέψει αλλά γιατί μπορεί να δημιουργήσει μια ενότητα, αυτό που λέμε την ε, ενωτική πρωτοβουλία, που την προσπαθούμε. Mm. Δηλαδή σήμερα δεν είναι μόνο το μερα 25, δεν είναι μόνο η ΛΑΕ, δεν είναι μόνο ας πούμε η ανατρεπτική η αριστερά και οι ε, κάποιοι άλλοι ανένταχτοι κτλ. Αλλά είναι το ότι αυτό αν ξεκινήσει και προχωρήσει μπορεί να στήσει αυτό που λείπει. Δηλαδή μια άλλη πολιτική, αυτό που λέγαμε τώρα στην αρχή. Κύριε Χρυσοτάκη, ο κόσμος... Αυτό είναι η αλήθεια, έτσι Σουστά. γιατί ο ο ο Μπορεί να στηρίξει το δικό σα κόμμα. Για μια άλλη φωνή. Ναι, μια άλλη μπορεί να, να βγείτε ναι. στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι. Ωραία. Θα, βγείτε. θα βγάλει ένα ευρωβουλευτή. Ναι, Σετάζω αυτό, αυτό ακριβώ το λέω. Θα είναι μία θα βγάλει φωνή. Ένα, ευρω... θα είναι μία, ένα Ενώ φωνή. τώρα δεν υπάρχει μία φωνή. Δηλαδή, προσέξτε, ακόμα και αυτοί που καταγγέλουν uh -huh. δεν έχουν αυτό που χρειάζεται για να μπορεί να στηθεί ένα ενωτικό μέτωπο που θα δημιουργήσει ένα ε, κύμα το οποίο θα μπορεί να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές και τα θεμέλια αυτής Τη στρατηγική, γιατί είναι στρατηγική πια αυτό. Δηλαδή, στον πόλεμο είμαστε πάντα από τη λάθο πλευρά. Ε, α, και να μην το ξεχάσω, για προσέξτε τώρα κάτι. Ποια είναι η προοπτική που βάζουν για να φύγουμε μπροστά, που λένε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε, λέει, και στρατιωτική ένωση, όχι μόνο οικονομική. Δηλαδή, να μην στέλνει η Ελλάδα μια φρεγάτα, α πούμε, ή εν πάση περιπτώσει κάποια μικρή βοήθεια, mm -hmm. αλλά να κάνουμε ένα στρατό να πηγαίνει εκεί στο, στην Ουκρανία και να τσακίζει. Δηλαδή... Γιατί να πηγαίνει στην Ουκρανία ο στρατό και να και να μην έρχεται αν ομιγένει του χρειαστεί η Ελλάδα, λέμε τώρα. Αυτό θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω μια καλή ερώτηση που συνιστά και ένα ωραίο ανέκδοτο. <χεχε> δηλαδή, το είδατε εσεί αυτό ποτέ. Δηλαδή, υπάρχει ποτέ περίπτωση. Ελπίζω να μην το δω, κύριε Κρυστοτάκη. <χε> ε, <κοιτάξτε, χε> ελπίζω να μην το δει κανεί. Εγώ μάτου. ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί που θα χρειαστεί. <χε> γιατί ακριβώς. θα σα πω κάτι που είπε η Ντόρα και δεν είναι από την πλευρά μα, είναι από την άλλη πλευρά. Και μπορώ να πω ότι παρά το ότι είναι ικανή, είναι και πολύ σκληρή. Η ικανή είναι και σκληρή. Λοιπόν, ξέρετε τι είπε, Να μην φτάσουμε εκεί, γιατί ξέρετε ότι αν φτάσουμε εκεί θα είμαστε μόνοι μα. Να μην φτάσουμε. Λοιπόν, ναι. ε, άρα δεν το λέω εγώ, εγώ είμαι υποκειμενικό. Ε, το λέει, άρα λοιπόν δεν είναι αυτό η δικαιολογία. Άρα λοιπόν τι πρέπει να πούμε, Ότι όποιο θέλει να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, να του πανήξουν και το άλλο θέμα. Mm -hmm και να μην βρίζει, παρά το ότι μπορεί να είναι του 41% που λένε, ναι. ή μπορεί να είναι του, 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 του αξιωματικού, ή μπορεί να είναι του Πασόκου, και να είναι όποιο θέλει. Όταν μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ, όλα ανατρέπονται. Δηλαδή, αυτό που μα είπαν η οικονομία σα πάει καλά, πέστε το όταν φτάσετε στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ. Όποιο το πει εκεί, εγώ θα τον παραδεχτώ. Θα πω μπράβο, αυτό είναι θαραλέο. Μπορεί να λέει ψέματα, ρε παιδί μου, αλλά τα λέει δεν φοβάται. Ναι, μα κύριε Κρουστάκη, εγώ θα μείνω πάει στο πρακτικό κομμάτι ε, καλό ή κακό, ανεξαρτήτω πώ το βλέπει ο καθένα, ζούμε σε ένα συγκεκριμένο έτσι, μοτίβο οικονομία, το οποίο βασίζεται στο καπιταλιστικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα. Τα χέρια μια κυβέρνηση. Τα 400 χρόνια που ήταν οι Τούρκοι εδώ και τα λοιπά, λέγανε είμαστε σε ένα περίπτωμα. Ε, ναι, αλλά να τα ανατρέψουμε. Ναι, μα όχι. Τα χέρια μια κυβέρνηση, όχι μόνο τη τωρινή, γενικότερα οποιασδήποτε κυβέρνηση, δεν είναι και λίγο δεμένη εγώ θα έλεγα ότι τι είναι σαν, να κάνει είναι το σαν τον καλό μαθητή που κάθεται στο πρώτο θρανείο και έχει τα χέρια του δεμένα. Ναι. Έτσι. <laughs> Μα τα έχει αυτό. Δεν του λένε. Δηλαδή το λένε δέσετα, αλλά δεν χρειάζεται να του το πούνε. Και να σα πω κάτι, δεν το λένε. Μόνο του το κάνει. Μόνο το κάνει. Δηλαδή, να σα πω, βρήκε ο, ο πρωθυπουργό, με όλο το σεβασμό, μια φοβερή αυτή. Έγραψε μια επιστολή, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, αν έρθετε εμένα ας πούμε, και μου κάνετε να τυνάξετε το σπίτι μου, μπορεί να κάνω μια επιστολή. Καλά, δεν έκανε μόνο αυτό, ε, νομίζω ότι έτσι είπαν τουλάχιστον, ρίξαν και κάποια πρόστιμα, κάτι που δεν είχε κανένα γίνω. Αυτό, αυτό περίμενα να το ακούσω. Ναι. Να σα πω λοιπόν κάτι. Τι είπε, Ότι η αισχροκέρδη. Μα η ασχροκέρδια, είναι στιγμιαίο έγκλημα, έγινε δηλαδή σε ένα τρίλεπτο, σε ένα μονόλεπτο, σε ένα πεντάλεπτο, ή γίνεται χρόνια. Και έτσι λέει, του έβαλα πρόστιμα. Γιατί δεν του έπιανε όταν διαπράτανε το έγκλημα, δηλαδή, σαν λε, πήγαινε σκότω 40, αφού το, τον άφησε και σκότωσε του 40, μετά του έβαλα ποινή, έβαλα, σταμάτα τον πριν, όχι μετά. Mm. Τώρα θα γυρίσουν αυτά. Το πρόσ... Γιατί μου είπε κάποιο σήμερα, γιατί yeah. το κουβεντιάζω αυτό και ξέρετε ότι μου είπε κάποιο. Εντάξει, αλλά το πρόστιμο δεν θα πάει στο κράτο. Και το κράτο που θα το δώσει. Μήπω θα το δώσει στον κόσμο. Δηλαδή, για κοιτάξτε πού πάει το ΕΣΠΑ, γιατί κοιτάξτε πού πάνε όλα τα ευρωπαϊκά λεφτά που είναι από εμά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λεφτόδεντρα. Mm -hmm. Λοιπόν, άρα τα παίρνει από τα μέλη κράτη και μετά του θα επιστρέφει. Αλλά πώ θα επιστρέφει. Αυτό δεν, είναι, δεν προκρίνεται, αυτό δεν είναι επιλέξιμο, εκείνο δεν είναι. Άρα επιβάλλει την πολιτική τη μέσα από το μοίρασμα των χρημάτων που είναι τα δικά μα χρήματα για να κάνουν τη δική του πολιτική. Ναι, μήπω όμω δεν είναι επιλέξιμο, δεν προκρίνεται γιατί δεν πληρεί προποθέσει συγκεκριμένε. Ε, γιατί να κάνουμε τώρα και τον αντίλογο, κύριε Χρυσοτάκη. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι νομίζω δεν θα κινούταν τίποτα σε αυτή τη χώρα. Ούτε τα παιδιά δεν θα πήγαιναν στον παιδικό σταθμό δεν υπήρχαν τα έσπα. Ναι, εγώ λοιπόν ξέρετε τι λέω. Πα, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, ναι, αυτή ναι. δεν είναι η πραγματικότητα. Εγώ θα συμφωνήσω. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, Εάν ε, έχω ένα πρόβλημα, μπαίνω στο σπίτι μου, α πούμε, και είναι πλημμυρισμένο, γιατί ε, ε, έσπασε κάτι το υδραυλικό, η βρύση, δεν ξέρω τι κτλ. Και, τα λοιπόν, και είναι πλημμυρισμένο. Και πάρω γρήγορα εγώ λοιπόν ένα κουβά και ένα, μια σπουγκαρίστρα και αρχίζω να μαζεύω τα νερά ηρωικά. Μπράβο, θα είμαι ηρωικό. Αλλά άμα δεν πάω να κλείσω τη βρύση, θα είμαι βλάκα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι αυτό που γεννάει το πρόβλημα, αυτό που σα έλεγα πριν, με το ενεργειακό, με το αέριο, με όλα τα υπόλοιπα που βασανίζονται ο κόσμος για να πάει να πληρώσει το ρεύμα και του λένε Σου δίνω, σου κάνω σου... κουπόνια, πράγματα κακό κτλ. Uh -huh. Πώς θα λυθεί. Εγώ, εμείς έχουμε μια. Ξέρετε τι λέμε. Η Ελλάδα το μεγάλο της πρόβλημα είναι ότι η παραγωγική της βάση είναι μικρή και μικραίνει, ενώ θα έπρεπε να μεγαλώνει. Οι πλούσιοι είναι πλούσιοι και γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, διότι όταν δεν παράγουμε, τότε δεν υπάρχουν και εργασίε. Και έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή να είμαστε 26 νούμερο στους 27 και έχουμε μόνο τη Βουλγαρία από κάτω, αλλά οι ρυθμοί λένε ότι η Βουλγαρία θα μας περάσει. Mm. Αυτό επειδή μπορεί να πει κανείς, έλα τώρα, υπερβολές. Θα σας πω ότι το γράφουν οι Financial Times, mm. είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν ήρθε η κυβέρνηση να πει, ε, παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, το ανατρέπουμε, το διαψεύδουμε. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή είναι η μνημονιακή διάσωση που πετύχανε, ότι τα τρία μνημόνια που θα μα έσωζαν μα έφεραν σε αυτή τη θέση. Να είμαστε κάπου στη μέση και τώρα να είμαστε πρώτελευταίοι με προοπτική να γίνουμε τελευταίοι. Και το δημογραφικό έχει το ίδιο θέμα. <σχ> δηλαδή την ίδια ρίζα, την ίδια γενεσιουργό αιτία. <σχ> <Ό σχ> ότι δηλαδή <σχ> δεν παράγουμε, <σχ> <σχ> ναι. δεν γεννάμε, γιατί όταν δεν παράγω. Πώ θα δεν τα γεννά, τα ναι, ίσεις ναι, ίσεις Να σα πω και παιδί. κάτι <σχ> άλλο. Ναι. Είναι λίγο εντυπωσιακό, αν το πω έτσι. Ε, αλλά χρειάζεται. Η είναι. Να μου επιτρέψετε και εμένα. Λοιπόν, είμαστε σε μια χώρα που ο μισό πληθυσμό τη. Είναι στην Αττική, στην Αθήνα. Ναι. Ε, οι μεγάλε πόλει είναι μία σε κάθε περιφέρεια. Στην Μακεδονία η Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία η Λάρισα, στο Εράκλειο. Ε, ε, αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Από πού λείπουν αυτοί που περισσεύουν σε αυτέ τι μεγάλε πόλει, δηλαδή να έχει τέσσερα εκατομμύρια η Αθήνα σε μια χώρα, σιγά το, την τεράστια χώρα έτσι. Λοιπόν, από πού λείπουν, από την Ήπεθρο. Γιατί mm. φύγανε από την Ήπεθρο. Μα όταν παλιά ζούσε από το λάδι, ενώ τώρα πα σε ποιο ζει από το λάδι, λέει κανεί. Ενώ παλιά ζούσαν όλοι από εκεί. Ναι. Πώ εμεί θέλουμε να μην υπάρξει αστιφιλία, να μην υπάρξει υπερσυγκέντρωση στα μέσα, στι πόλει, στι μεγάλε αστιφιλία, πώ θέλουμε να, 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 ζει, και πώ θέλουμε μετά να κάνει παιδιά. Και uh -huh. Κύριε Κριστοτάκη, δεν παράγουμε, αλλά σε ένα κομμάτι, μάλλον παράγουμε κάτι, είναι ο τουρισμό. Ναι. Εκεί υπο... Δεν ξέρω, έτσι προβάλλεται τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα success story, έτσι, για να το πούμε σχετικά. Ναι. Πάει καλά ο τουρισμό, νομίζω και εσεί θα τον αγνωρίσετε. Είναι... Συγκεκ... Ναι. Αν θυμάστε, τα νούμερα είναι νούμερα. Η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κάποτε, α πούμε. Είχα την ε, υπευθυνότητα για τον τουρισμό και είχα κάνει το πρόγραμμα. Ένα από τα 16 κομμάτια του προγράμματο για τον τουρισμό. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Ο τουρισμό μα, αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι είναι. Είναι πολύ μεγάλο. Έχει ναι. πάρα πολλέ αφήξει, αλλά είναι ένα τουρισμό που τα κέρδη του δεν τα φέρνει μέσα. Είναι έξω. Τα 14 αεροδρόμια που πουληθήκαν, κατά σύμπτωση, ήταν τα 14 πιο τουριστικά αεροδρόμια τη χώρα. Γιατί? Γιατί όταν ελέγχουν τι ροέ. Όταν ελέγχουν αν θα έχει πολλού ή λίγου και πότε, τότε ελέγχουν τα πάντα. Δεν θέλουν ούτε να τα αγοράσουν τα ξενοδοχεία, διότι τα λειτουργούν πολύ καλά οι ξενοδόχοι και τα κέρδη τα παίρνουν αυτοί απ' έξω. Δεν μπαίνουν μέσα τα κέρδη. Να σα πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, γιατί δεν βρίσκουν που λένε, δεν βρίσκουμε εργαζόμενου. Άρα, πού είναι η ανεργία, ρε παιδιά. Η ανεργία είναι εδώ. Uh -huh. Α, αυτοί που δεν πάνε να δουλέψουν είναι εκείνοι που λένε ότι δεν μπορώ να φύγω ε, το πρωί. Στι 6 παρά από το Ηράκλειο για να πάω, α πούμε, στην Χερσόνησο ή στα Μάλια ή στη Σταλίδα, ή και να δουλέψω σπαστό ωράριο, να δουλέψω δηλαδή 8-12, και μετά να περιμένω 4 ώρε και να δουλέψω και το υπόλοιπο τετράωρο μετά, mm -hmm. να μην μείνω σε σπίτι, αλλά σε ένα κατάλημα, ο Θεό να το κάνει και να πάρω αυτά τα χρήματα χωρί, ε, ε, πώ το λένε, ε, ρεπό, χωρί, 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 γιατί έτσι δουλεύουν. Αλλιώ σου λέει δεν κάνει. Ε, Αυτό είναι ο λόγο που δεν πάνε να δουλέψουν. Δεν είναι τεμπέληδε και δεν είναι ρεμπεσκέδε. Οι Έλληνε εργαζόμενοι σα ίσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση που μετράει λέει ότι είναι από του πιο σκληρά εργαζόμενου. Πάντω, Άρα... λα... πέρα τώρα, αυτή την περίοδο, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει και συνέχεια, ο πρωτογενή τομέα δίνει λεφτά. Το λάδι σήμερα είδα 26 ευρώ. Α, ωραία. <χει> Α, ακούστε τώρα, πάω σε ένα χωριό που έχω σχέση, ξέρω κτλ. και του λέω. Πόσα κιλά λάδι έβγαλε, επί εννέα. Γιατί μου λέει επί εννέα, Εγώ το δώσα 4,5. Κανεί δεν το έχει δώσει εννέα. Ξέρετε πότε πήγε εννέα. Όταν κανεί δεν είχε απόλυτο λάδι. Να. Αλλά προσέξτε όμω τώρα κάτι άλλο, γιατί μέχρι εδώ είναι παράδοξο. Και φοβερό. Αλλά να σα πω κάτι. Ενώ λοιπόν είπαν τεχνητά ότι η τιμή του είναι 9, ενώ στον παραγωγό ήταν 4,5, η τιμή στο ράφι πήγε στα 14, στα 13, στα 12 και στα 15 όμω. Λοιπόν, έσχορο κέρδια και εδώ. Η επιστολή Φοντερ Λάιεν του κυρίου Μητσοτάκη δεν λύνει αυτό το πρόβλημα. Αυτό έπρεπε να πάει να λύσει. Και αυτό δεν είναι θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι θέμα δικό του. Αυτό κυβερνά. Δεν κυβερνάτε ούτε εσεί ούτε εγώ. Πολύ περισσότερο δεν κυβερνά ο ελληνικό λαό. Και πολύ περισσότερο κανεί δεν κυβερνά για τον ελληνικό λαό. Αλλά το αντίθετο. Uh -huh. Αξίζει αυτή η κριτική να γίνει πολιτική, αυτή η πολιτική να υπάρχει, να είναι αντιπολίτευση. Γιατί αυτό θα είναι αντιπολίτευση. Γιατί εγώ αυτά που βλέπω τώρα από την αξιωματική και τι άλλε αντιπολίτευσει δεν είναι αντιπολίτευση. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να κάνουμε στην Ελλάδα, αυτό θέλουμε να κάνουμε στην Ευρώπη και το ΜΕΡΑ25 Ανατροπτική Οικολογική Αριστερά είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που κατεβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πάντως στις εθνικές εκλογές το ΜΕΡΑ25 δεν κατάφερε να μπει μέσα. Βεβαίω δεν κατάφερε. Και εδώ κάναμε βαριά κριτική στον δικό μας το χώρο, στον εαυτό μας και λέμε ότι πρέπει να σταματήσει η διαίρεση πρέπει εκεί που μαθαίνουμε να κάνουμε αφαίρεση και διαίρεση να μάθουμε να κάνουμε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και πρέπει επίσης να το εξηγήσουμε αυτό στον ελληνικό λαό και να το πούμε και κάτι άλλο. Το 61,3% που έδωσε κάποτε στο δημοψήφισμα ο ελληνικός λαός και είπε όχι uh -huh. στο τρίτο μνημόνιο, όχι σε αυτή την πολιτική δηλαδή, μπορεί να είπε και άλλα, αλλά εν πάση, αυτό ήταν το χοντρό που είπε, αυτό λοιπόν τον έκανε να τσακιστεί και να πει ότι δεν πιστεύω. Και ξέρετε ποια είναι η μεγάλη μα ευθύνη από την κουβέντα που κάναμε εμεί μεταξύ μα. Είναι ότι και εμεί είχαμε περιπέσει στο μεγάλο ολίσθημα σφάλμα που λέει ότι ε, μας μα αναθέσανε. Δεν πρέπει να σου αναθέσουν. Ή μάλλον η ανάθεση πρέπει να είναι όλοι συμμετέχουμε και δεν βάζουμε τον ένα να μα εκπροσωπεί. Γιατί αυτό ο ένα μπορεί να κάνει και μια παρεκτροπή. Αυτό έγινε. Λοιπόν, Αυτά πρέπει να, να, γίνουν. Είμαστε σοφότεροι γιατί είδαμε τα λάθη μας. Παραδεχόμαστε τα λάθη μας γιατί θέλουμε να τα διορθώσουμε, όχι γιατί θέλουμε να τα δικαιολογήσουμε. Uh -huh. και εκεί... Πάντως τώρα με τσιγκλίσατε, κύριε Κρυζοτάκη. Βεβαίως. Παρεκτροπή την έκανε ο Τσίπρας. Αυτό το λένε τώρα, ακόμη και εκείνοι που μου λέγανε κακό έφυγε από το παιδί. Εκεί έπρεπε να μείνει. Τώρα όμως ξέρετε τι μου λένε. Καλά έκανες, εμείς αργήσαμε να καταλάβουμε. Ε, δεν είναι όμω προσωπικό, για να μην πάμε τώρα σε προσωπικά mm -hmm. κτλ. Mm -hmm. ε, είναι θέμα πολιτική. Αυτό πληρώνεται. Δηλαδή, αν η χώρα πήγαινε καλά σήμερα, αν δεν ήμασταν οι προτελευταίοι ε, σε όλα από του μισθού, από την ακρίβεια, από τι συντάξει, από τα, τα πάντα, εν πάση περιπτώσει, ε, θα σα έλεγα ότι εντάξει, μπορεί να έχω άδικο ή μάλλον έχω άδικο. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι το ανάποδο. Και να σα πω ακόμη ένα θέμα. Mm -hmm. Στο μουσείο. Τώρα που ανεβαίνει ο τουρισμό, που λέτε ανεβαίνει, η αύξηση. Ανεβαίνουν οι αύξηση. Λοιπόν, μειώνουν το ωράριο. Μα δεν έχουμε, λέει, υπαλλήλου. Δηλαδή, μια χώρα που περιμένει, όπω λέτε κι εσεί, από τον τουρισμό, μειώνει στο αξιολογότερο μετά τη Αθήνα το μουσείο, μουσείο τη το ωράριο. Και έρχονται οι ξένοι, κατεβαίνουν δηλαδή 4.000 από τα κρουαζιερόπλια και δεν μπορούν και γίνονται ουρέ και κάποιοι δεν βλέπουν αυτό που θα του ξαναφέρει. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Και θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν εκτό από την υγεία και την παιδεία. Μα είναι νομικό και τον πολιτισμό. Πρόσωπο, δεν είναι. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή αύριο. Ξέρετε ποια θα είναι η συνέπεια, να μην την πω εγώ. Το καταλαβαίνει νομίζω και πιο αδαεί. Λοιπόν. Λοιπόν, κύριε Κρυστοτάκη, και μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είστε και αυτοδιοικητικό. Καλά, σε πολλά μετερίζια έχετε δοκιμαστεί. Εγώ ω αυτοδιοικητικό σα γνώρισα όταν ξεκινούσα εδώ στη δουλειά. Λοιπόν, η αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες υπάρχει, ακούγεται η φωνή της αυτοδιοίκησης. Όχι. Ξέρετε γιατί. Γιατί η νεοφιλελεύθερη αντίληψη, αυτή που λέει ότι η αγορά κυβερνά, η αγορά κάνει τα πάντα, το πρώτο που κάνει είναι ότι δεν βγάζει πολιτικούς. Αν δεν έχεις πολιτική, πώς θα βγάζεις πολιτικούς. Mm -hmm. Δηλαδή, άμα δεν έχεις ακαδημία στο ποδόσφαιρο, πώς θα βγάζεις παίχτες. Mm -hmm. Το ίδιο και εδώ. Με μεταγραφέ στο ποδόσφαιρο. Μόνο με μεταγραφέ. Mm -hmm. Αλλά αυτέ είναι ακριβέ. Mm -hmm. Και μετά χάνεται το θέμα και δεν έχουμε... δεν έχουμε, άθλημα, έχουμε θέαμα. Σωστό. Δεν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετα, είναι, είναι θέατρο. Λοιπόν, και ε, εκτό από αυτό, έχουμε κι άλλα. Έχουμε, έχουμε δηλαδή, τόσα πολλά που θα χρειαζόμασταν κάθε μέρα να τα λέμε για να μην τελειώσουν. Αλλά αυτό που χρειάζεται, για να το πω έτσι μαζεμένα κι εγώ, γιατί καταλαβαίνω το χρόνο σα, uh -huh. είναι το εξή. Ότι δώσμη το και τα γάν, γάν κοινά σου. Δηλαδή, δώσμη ένα σημείο να σταθώ. Δώστε αυτή τη στιγμή, λέω στον κόσμο, έναν Ευρωβουλευτή στη συμμαχία μα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Να σα πω κάτι: Τι έχουμε να χάσουμε. Το μόνο που έχουμε να χάσουμε είναι μήπω μειωθεί ο πληθωρισμό ή η ακρίβεια, ή να μην πάρουμε επιτέλου την 27η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από τη Βουλγαρία. Αλλά να μείνουμε αρχικά εκεί και να δούμε μήπω τα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό την Παρασκευή. Θα είναι να πω και κάτι άλλο που είναι και αυτό παράξενο. Έχουμε τον Κώστατο Λαπαβίτσα σε μια συγκέντρωση που είναι στο Κιώσικη μα, γιατί δεν είναι εκλογικό κέντρο αυτό που έχουμε. Είναι εμεί οι τρει που χωράμε. Λοιπόν, α σα πω λοιπόν. Είναι ζεστό όμω. Είναι ζεστό. Και φιλικό. Και γεμίζει και εύκολα. Ναι, δεν το Θα έχουμε, και ξέρω, το λέω γιατί ω ένα από του σοβαρού οικονομολόγου λόγω πανεπιστημίου, ας πούμε, στο Πανεπιστημίου του Λονδίνου Μπορεί να αναλύσει αυτά που λέμε από πιο οικονομική πλευρά. Mm -hmm. ε, και έχει μια σημασία. Και την άλλη Παρασκευή, εμεί. Παρασκευές... Η ώρα, κύριε Λαπαβίτσα. 7.30 ώρα. Ωραία, που είναι το εκπαιδευτικό. Στην πλατεία δασκαλογιάννη. Και την επόμενη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, μετά πάλι δηλαδή, θα είναι εδώ ο Γιάννη Βαρουφάκη. Ε, θα έχει ξεχάσει να φέρει κάτι. Ελάτε να δείτε αν το θυμηθεί να το φέρει το ένα νι. Δεν ξέρω αν <σχει> θα το φέρει. <σχει> <σχει> σα ευχαριστούμε, <πολύ. σχει> ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ γιατί, να σα πω την αλήθεια, ε, δεν έχουμε λόγο, όπω θα είδατε. Δηλαδή, πολλοί μου λένε Μα δεν ξέρουμε τι υποψήφιε. Μα δεν ξέρουμε τι κατεβαίνετε. Μα δεν ξέρουμε τι λέτε. Μα δεν ξέρουμε. Ε, Εσεί όμω μα φωνάξατε. Ευχαριστούμε. Ε, εντάξει, χρέο μα είναι, κύριε Κριτσοτάκη. Για, Για χρονικά. Τα, τα, τα μικρά κοινωνικά. Και εμένα με χρέο μου να σα πω ευχαριστώ. Στο δημοκρατικό τόξο πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.